χαλάλι του και χαλάλι μας. Τρελαίνομαι, Γιώργο, για αυτό το κομμάτι. Θυμάσαι που το ακούγαμε πηγαίνοντας στον Άπλο και το είχα βάλει Ναι, τέρμα. ωραίο Μ' τραγουδά. αρέσει πάρα πολύ αυτή η διασκευή και θέλω παρακαλώ να βρω τον τρόπο, λες, να το βρω μέσα από το κινητό μου. Θέλω να ακούσω για χαλάλι του και χαλάλι μας. Θα το χώσω εγώ σε αφιέρωμα Ναι, να κάπου. το βάλεις αυτό. Είναι Ναι, μαζί με ναι, μια ναι. τύπησα. Ήταν Ναι, δεν θυμάμαι mix. το όνομα. Ναι, πάντως μ' αρέσει κάπου. πάρα πολύ γιατί μου κάνει κάτι ελληνοπερσικό. Δηλαδή τουρκικό κτλ. Μ' αρέσει το κομμάτι αυτό, παιδιά μου δίνει πάρα πολύ ένταση και πάρα πολύ όθηση. Αυτό το κομμάτι θα ήθελα πάρα πολύ, δηλαδή να είμαι στην πισίνα στην Άξο, που θα στείλω τους τηλεθεατές μου, Άντε, Γιώργο, μπράβο. σήμερα, και να το χορεύω. Γιατί σήμερα ένα σούπερ ζευγάρι από εσάς, δύο άτομα δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει αν είστε ζευγάρι, φίλοι, ξαδέλφια, κουμπάρι, μπατζανάκια, όποιοι θέλετε να πάτε, το Naxos Palace, πραγματικά το στολίδι της Νάξου, ή αν θέλετε να διαμείνετε εσείς και είναι επιλογή σας και στο Naxos Holidays ή στο boutique των Axian, το οποίο είναι το boutique ξενοδοχείο της οικογένειας Σέργη στο κέντρο του λιμανιού, στο κέντρο της Νάξου. Αυτό μπορείτε να το κάνετε αλλαγή αν βολεύει εσάς. Εμείς όμως δίνουμε 5 ημέρες, δηλαδή 4 νύχτες με το πρωινό, εντελώς δωρεάν, στο καταπληκτικό αυτό ξενοδοχείο, το Naxos Palace, που βλέπετε το στολίδι της Νάξου. Μιλάμε για ένα ξενοδοχείο με όλα τα facilities, full duper, τετράστερο και, που μπορείτε να περάσετε καταπληκτικά και ο διαγωνισμός μας ισχύει μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη. Γιατί η Νάξος, ξέρεις, και τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, επειδή έχω Έχει ταξιδέψει άπειρες τουρισμό. φορές Έχει πάρα πολλά τουρισμό. χρόνια, έχει πάρα πολύ τουρισμό και είναι πάρα πολύ πιο ωραία. Σωστό. Πέφτει και αυτό το αεράκι, πέφτουν όλα και πραγματικά είναι Δεν παράδεισος έχω στα, πάει. στα αλήθεια. Και πέρσι Και... που ήταν αναρθής, τελικά κάτι έγινε, Όντως. θυμάσαι. Φέτος θα έρθεις να άξω μαζί μου λοιπόν, από τώρα κλείνω το 522 το δωμάτιο, γιατί εγώ κλείνω τα ψηλά δωμάτια. Λοιπόν, και θα ταξιδέψουμε, Γιώργο, με τη νούμερο 1 εταιρεία για Έλα. την Κρήτη, Ανατολικές και Δυτικές Κυκλάδες, με την Golden Star Ferries. Όλοι οι φίλοι μας που θα κερδίσουν τα ταξίδια ταξιδεύουν με τη νούμερο 1 εταιρεία εντελώς δωρεάν και ένα μάξι ή μηχανή δώρο εννοείται και τα δύο άτομα για άνδρο Τίνο Μύκονο, Πάρο Νάξο ή ο Σαντορίνη, για Μήλο, για Σέριφο, για Κουφονίσια, για Κρήτη, Ηράκλειο. Δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι προορισμοί μπορεί να μπερδεύομαι. Πάντως Ανατολικές, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη με 6 πλοία στο στόλο μας. Ένα από την Κρήτη, 3 από τη Ραφίνα, 2 από τον Πειραιά. Παρακαλώ πολύ, εδώ ο πράκτορας που πάτε, παρακαλώ. Και θα φύγετε εντελώς δωρεάν. Τα έχω μάθει απ' έξω όλα πάρα πολύ Πάνε, καλά. έχω Έχω μείνει. ταξιδέψει σε όλα, παιδί μου, με τα καράβια μας. Έχω πάθει σοκ, Μα έχω μιλάμε. 6 πλοία στο στόλο μου στην Golden Star Ferries. Είναι, είπαμε, 2 από τη Ραφίνα με καθημερινά δρομολόγια, 2 από τον Πειραιά. Ταχύπλοα είναι αυτά, δεν παίρνουν μηχανή αυτοκίνητο. Και ένα από την Κρήτη. Ουσιαστικά φεύγει Ηράκλειο, πάει Ηράκλειο. Τι άλλο θέλεις, παιδιά? Δώρο εισιτήρια, δώρο διακοπές, δώρο πρωινό, δώρο ταξίδι. Πάνω από 1.000 ευρώ το Το πακέτο. Τι ξενοδοχείο είναι άλλο? αυτό που είδαμε στο. Βεβαίως, το Naxos Palace, Α, μιλάμε είναι τώρα πάρα για πολύ ωραίο. ξενοδοχείο, το χαϊλίκι της Νάξου. Πού θα σε πήγαινα, βρε Έλα, Γιώργο? τελειώνουμε να φύγουμε. Να Να φεύγουμε, φύγουμε, άντε να να φύγουμε, φεύγουμε. να φύγουμε. Αυτό ξαναπέστο. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω, φίλε τηλεθεατή, ότι για όλο το καλοκαίρι θα είμαστε κοντά σας και τα δώρα μας θα είναι πάρα πολλά όλο το καλοκαίρι. Την άλλη εβδομάδα θα δώσω και πετσέτες, θα δώσω και flippers, πώς τα λέμε. Τι flip-flops. Όχι μωρέ, τις Τι. σαγιονάρες. Flip-flops. Flip-flops, Flippers slippers. λέγονται, είναι άλλο, είναι οι παντούφλες. Οι παντούφλες. Ναι. Τα flip-flops είναι η σαγιονάρα. Ή Αυτό με το το δάχτυλο. Θα κλατς-κλατς. δώσουμε και flip-flops. Θα δώσουμε και αντιλιακά, θα δώσουμε και τσάντες, θα δώσουμε και καπέλα. Θα σας Wow. κάνω δηλαδή και ένα ωραίο πακέτο για την παραλία. Ωραία, Κατάλαβες. Θα πάμε από πάνω μέχρι κάτω, Α, Πετρίδη. ναι, μην μου πεις. Μην μου Αχ, πεις update θα πάτε. Μην μου πεις update. Γιατί το Πετρίδης, καταλαβαίνετε και αυτό ότι έχουν πάει σαν Πετρίδης, αλλά έχει άλλα συστατικά. Λοιπόν. Τι συστατικά να ρωτήσω ή να μην τα να μην τα ρωτήσεις. ρωτάω. Μπορείς να κάνεις ένα γκάλο και να Ναι. τα βρεις. Στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν είναι και δύσκολο Ναι. άλλωστε. Τι έχεις ετοιμάσει? Έχω ετοιμάσει σούπερ θεματάρα και νομίζω ότι Ελένη Φουρέιρα. Εντάξει, νομίζω ότι έχει αποκτήσει τόσο πολύ προβολή, τόσο πολύ έχει αυξηθεί πάρα πολύ η δημοτικότητά της, λογικά και το κασέ της. Έχει αρχίσει διεθνή καριέρα, θα έλεγα. Ελπίζω να μην κάνει τα λάθη που κάνανε άλλοι Έλληνες που Και κατέληξαν Ελληνίδες. μόνο και Ελληνίδες. Που κατέληξαν μόνο στο μπουζούκο νύχτα, γιατί το έχει η κοπέλα. Το έχει. Το όχι, μα είναι showwoman, παιδί μου. Είναι showwoman, είναι performer. Είναι πραγματικά performer. Νομίζω, βλέπουμε, έχουμε επιλέξει
ένα compilation. Ναι. Πολύ ωραία. Τώρα κομμάτι. Βλέπουμε έτσι για να πούμε στο κλίμα, αλλά μετά θα το ακούσουμε κιόλας. Στο τέλος νομίζω δηλαδή ότι. Δηλαδή βλέπεις ότι η κίνησή της. Και η κοπέλα αυτή δεν θα έλεγα, χωρίς να έχω κανένα μία διάθεση να την προσβάλλω, δεν θα έλεγα ότι έχει την πιο χαρισματική φωνή, είναι αυτό που λένε σίγουρο, ότι okay, δεν, το δουλεύει όμως, το δουλεύει, είναι μια χαρά, είναι πάρα πολύ αξιοπρεπής στον τρόπο που ερμηνεύει τα κομμάτια, έχει ερμηνεύσει και δύσκολα κομμάτια και κόντρα κομμάτια. Μα έχει όμως από αλλά... την έχει αυτό το στυλ, κοίτα, το θέμα είναι, το θέμα είναι, πίστα, είναι εδώ, την έχω δει την κοπέλα από κοντά, το θέμα είναι ότι έχει όλο αυτό που λέμε πακέτο, όλο το πακέτο, έτσι, είναι με τρίο αναστήματος, προς κοντούλα θα έλεγα, αυτό ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο βίντεο κλιπ. Το Sleep Party Repeat, κάτι τέτοιο ήταν, το οποίο έχει κερδίσει και βραβείο το συγκεκριμένο, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει ανακηρυχθεί και με fashion icon, έχει βραβευτεί ως fashion icon, γιατί πραγματικά ο τρόπος που ντύνεται, ο τρόπος που πλασάρεται προς τα έξω και τέτοιο, είναι influential. Και σε εμφανίσεις της είναι πολύ ιδιαίτερα τέτοια. Πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν δύο κομμάτια στη ζωή της, πέρα από τη solo καριέρα και το τελευταίο που είναι Eurovision και μετά, που νομίζω ότι είχε μια μεγάλη, εκτινάχθηκε πραγματικά το Fuego, αλλά και όλες οι εμφανίσεις που έχει κάνει στο εξωτερικό. Την έχουν καλέσει στην Ισλανδία, στον τελικό τον κρατικό της Ισλανδίας, στην Ισπανία, είναι πάρα πολύ γνωστή. Οι φίλοι μου Ισπανοί δηλαδή. Πραγματικά Ελένη Φουρέιρα. Δηλαδή, πιο πολύ από μένα. Όχι, είπαν Άλεξ, 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 γιατί είναι Φουρέιρα. Κομμάτι του sightseeing το Άλεξ, ναι, της Ελλάδας, και μετά λένε Φουρέιρα. Μπράβο, έτσι, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Γιατί στην Ισπανική νομίζω ότι πάρα πολύ γνωστό είμαι εγώ. Αλέξανδρος, Αλεξάνδρ, τέτοιο. Και λέω, μην τον μπερδεύετε με τον άλλον, τον Αλεξάνδρ, the Great. Ναι, όχι. Όχι, ούτε με τον McQueen. Όχι, όχι. Πρώτα απ' όλα άλλες ηλικίες, άλλη ιστορική. Μπράβο, είτε, άλλη εμφάνιση, άλλο τα πεγαμέντα. Εσύ είσαι άλλα... της νεότερης ιστορίας. Βεβαίως, έτσι πιο... λοιπόν, το κομμάτι το οποίο ενδιαφέρει περισσότερο να πούμε, γιατί μπορεί να μην είναι και πολύ γνωστό, είναι η καταγωγή της, που έχει γίνει μεγάλος δώρος τα τελευταία χρόνια. Έχουν πεταχτεί πολλά σχολιάκια με το γάλα. Είχε και εκείνη ευθύνη, γιατί είπε κάποια ψέματα στην αρχή, τα διόρθωσε και προς τιμή της το διόρθωσε, γιατί θεωρούσε ότι η καταγωγή της είναι ταμπού. Είναι αλβανικής καταγωγής. Έχει γεννηθεί το 87 και λέγεται Ελένη Φουρέιρα στα ελληνικά, η Εντέλα Φορεράι στα αλβανικά. Όταν είχε Εμένα μου αρέσει το Φορεράι πάρα πολύ. Μια χαρά είναι, εντάξει, η κοπέλα δεν είναι. Και τελευταία που έχει βγει και το έχει διορθώσει όλο και έχει βγει πραγματικά πολύ έτσι μπροστά με το θέμα της καταγωγής, δεν ντρέπεται να το πει, το τονίζει, βοηθάει και καλλιτέχνες. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να ντρέπεται ένας καλλιτέχνης αν έχει μια άλλη καταγωγή και τα λοιπά, ή ένας άνθρωπος γενικότερα, γιατί είναι αυτά τα θέματα. Άκου, πρώτα απ' όλα είναι 32 χρονών νομίζω, έτσι. Δεν είναι μικρούλα, είναι νέα κοπέλα, αλλά δεν είναι μικρούλα. Τότε που είχε ξεκινήσει, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, μένανε στην Καλλιθέα με το μπαμπά, μαμά και τα τρία αδερφάκια. Οικοδόμος και μοδίστρα η μαμά. Προέρχεται από μια πραγματικά φτωχή οικογένεια, που προσπαθούσε να φέρει τα προστοζή, να βγάλει το προστοζή. Εκείνη σπούδασε κιθάρα, νομίζω σπούδασε κιθάρα, και είχε σπουδάσει και σχέδιο μόδας, κάτι τέτοιο, αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ. Βέβαια το έχει το θέμα της μόδας, δηλαδή φαίνεται ότι έχει επιρροές και έχει πάρα πολύ καλό γούστο. Τότε που είχε ξεκινήσει με τους Μυστίκ, αν θυμάσαι. Βεβαίως. Είχε κάνει μια φοβερή επιτυχία, μείνανε 2-3 χρόνια στην επικαιρότητα με τους Μυστίκ, και αν θυμάσαι καμία επιτυχία γνωστή με τους Νεύμα που είχε κάνει. Το δεν θυμάσαι. Λες πως δεν θυμάσαι. Ναι, μπράβο, ναι, αυτό. Ναι. Πολύ γνωστό κομμάτι. Ναι. Ήτανε με το ράπερ. Γενικά φημίζεται πάρα πολύ, πρώτον για τις διασκευές που έχει κάνει και έχει ερμηνεύσει, και ξένες και ελληνικές. Σου θυμίζω το Τρανκύλα, που είναι και το πρώτο κομμάτι που είδαμε εκεί. Τρανκύλα. Τις συνεργασίες και τις διασκευές. Σου θυμίζω το κομμάτι της και τη Γαρμπή, αυτό το κάτι. Το οποίο διασκευή, φοβερό. Το έχει κάνει διασκευή στα Manda Awards. Στα Manda Awards γενικά είναι αυτά που την έχουν. Ναι, βέβαια. Και το Mad Walk, που είναι με τη μόδα. Δηλαδή σχεδιαστές που βγαίνουν μαζί με τραγουδιστές, που εμένα είναι το καλύτερό μου πραγματικά, γιατί παρουσιάζονται πολύ καινοτόμα πράγματα. Αυτό είναι το Fuego, είναι το βιντεοκλίπ του Fuego.
το οποίο το είχαμε παρουσιάσει τότε που μιλάγαμε για την Eurovision, αλλά γενικά οι βραβεύσεις της, πέρα από το εξωτερικό πλέον, και θα πούμε μερικές από αυτές, αφορούν περισσότερο τη μουσική βιομηχανία της Ελλάδας, κυρίως το MAD, τα MAD Awards, που είναι για βίντεο κλιπ για τραγουδιστές, αλλά και το MAD Walk, που είναι περισσότερο μόδα, αλλά σε συνεργασία με τραγουδιστές. Είναι, είπαμε, από την Αλβανία, έχει γεννηθεί το 1987, μπαμπάς οικοδόμος, η μαμά μοδίστρα, έχει 3 αδερφάκια, 2 αδερφές και έναν αδερφό, έχουν μεγαλώσει στην Καλλιθέα. Γενικά, τότε που είχε βγει, είχε γίνει πολύ μεγάλο σκάνδαλο, έχουν 2-3 φορές, την έχουν μπλέξει, ενώ είναι ένα παιδί αρκετά low profile, όσο και δυναμική να λέγεται. Είναι πάρα πολύ γλυκύτατος άνθρωπος, εξαιρετικός άνθρωπος. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί υποστηρίζει τις μειονότητες, υποστηρίζει πάρα πάρα πολύ τις μειονότητες γενικά, είναι δίπλα τους, σε αμαία, στους ομοφιλόφιλους, γενικά. Οτιδήποτε είναι διαφορετικό και οτιδήποτε θεωρείται εντός εισαγωγικών μειονότητα είναι δίπλα. Εγώ το γουστάρω πάρα πολύ αυτό σε έναν άνθρωπο. Είναι εξαιρετικό παιδί. Είναι απλός άνθρωπος. Όσο εντυπωσιακή την βλέπεις και όσο πραγματικά μια μετάλλαξη. Ναι, αλλά δεν έχει αυτό το ντιβίστικο, το απρόσιτο. Είναι ένα πάρα πολύ γλυκό παιδί. Ακόμα, τη θυμάμαι ακόμα και σαν κριτής που ήταν στο So You Think You Can Dance, νομίζω. Ήταν η μόνη. Όχι μόνη, ήταν πάντα και οι άσχημες τοποθετήσεις της έλεγε σχεδόν απολογητικά, δηλαδή απολογούταν, το έλεγε με τόσο γλυκό τρόπο, να μην θέλει να προσβάλλει τα παιδιά, να δίνει περισσότερες συμβουλές, πραγματικά αυτό σε κερδίζει σε έναν άνθρωπο, δηλαδή ξεχνάς το αν έχει τη σούπερ φωνή με τα γυρίσματα, με την έκταση, να αλλάζει με τις κορώνες κλπ. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό, βλέπεις όλο το πακέτο, βλέπεις το performance, σε κερδίζει σαν χαρακτήρας. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίος καλλιτέχνης που πιστεύω θα πάει μπροστά αν συνεχίσει να κάνει καλές επιλογές, γιατί φαίνεται ότι έχει κάνει σωστά βήματα. Και έχουν δείξει μάλιστα τα βήματα της Γιώργο, ότι έχουν γίνει και απανωτά και πολύ μεγάλα άλματα. Δηλαδή ουσιαστικά μπορεί να είναι όλα αυτά τα χρόνια εδώ και να προσπαθεί. Κάτσε, περίμενε. Στο μουσικό είναι περίπου 10 χρόνια. Ναι, δεν είναι πολλά. Αλλά δεν είναι όμως από τον πρώτο, το δεύτερο. Δηλαδή ναι, τα τελευταία βέβαια. 5 χρόνια έχει κάνει τεράστια άλματα ξαφνικά. Σωστό, και μεγάλη εισαγωγή στη μουσική βιομηχανία. Συμφωνώ απόλυτα. Έχει κάνει πολύ καλές συνεργασίες. Έχει κάνει σωστά βήματα. Νομίζω το management το οποίο είχε, οι άνθρωποι που την πλαισίωναν, νομίζω έκαναν σωστές επιλογές, αλλά και εκείνη συνεργάστηκε πολύ σωστά και πολύ καλά. Δεν έκανε μόνο το δικό της. Βέβαια έβαζε πάντα τη δικιά της πινελιά και αυτό φαίνεται και στα βίντεο κλιπ της και στον τρόπο που κινείται. Και να πούμε μερικές από τις βραβεύσεις που έχει η δισκογραφία της. Ξεκίνησε το 2010 με το σαν solo, έτσι, όχι με τους Mystic, γιατί με τους Mystic ήταν με το τις θυμάσαι, ήταν τρεις κοπέλες. Ναι, αφού το είχα βγάλει καλή και τότε. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο συγκρότημα. Και θυμάμαι και ακριβώς και τα ροζ, θυμάμαι που έκανε το γύρισμα, τα τρία ροζ φορεματάκια, τα μπαλούν. Και θυμάμαι και τους σχεδιαστές που τα είχαν φτιάξει. Είναι κρίμα γιατί ορισμένα και αντρικά συγκροτήματα, όπως η One και διάφορα άλλα, νομίζω και οι Boys Noise τώρα πιο πρόσφατα, αλλά και γυναικεία συγκροτήματα όπως η Mystic χάθηκαν. Και άλλο ένα γυναικείο συγκρότημα το οποίο ήταν φοβερό. Οι οποίες πραγματικά με το πέρασμα του χρόνου χάθηκαν. Βέβαια, βλέπεις ότι κάποιες στιγμές γίνεται αυτό που ένας άνθρωπος φεύγει καριέρα. Και σαν solo καριέρα ανοίγουν πάρα πολύ τα φτερά. Βλέπετε George Michael, βλέπετε. Αλλά βέβαια πολύ. Υπάρχουν και άνθρωποι που πήγαν να κάνουν solo καριέρα φεύγοντας από ένα group και δεν την κάνανε πολύ έντονα. Σωστό. Δεν κάναν τίποτα στην ουσία. Σωστό. Τα άλμπουμ τα οποία έχει κάνει σαν solo είναι το Φουρέιρα το 2010, Τι πονηρό μου ζητάς το 12, το 14 το Άνεμος Αγάπης που είχε γίνει πραγματικά εκεί, άρχισε να εκτινάσεται με το Άνεμος Αγάπης, και το Βασίλισσα πιο τελευταίο το 2017. Αυτά σε άλμπουμ. Φέτος έχει γυρίσει το Gypsy Woman με 5 κομμάτια ξένα. Και αυτά θα πλαισιώσουν την καλοκαιρινή της tour που λέγεται Eleni Foureira Summer Tour. Ξεκινάει λοιπόν περιοδία, κυρίως Ευρώπη, αρχικά Ευρώπη, δηλαδή Ισπανία, Ίμπιζα, πηγαίνει μετά Αλβανία που είναι η χώρα της, τα Τίρανα, θα πάει κάποιες βαλκανικές χώρες και κάποιες βόρειες χώρες όπου έχει πάρα πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Κύπρος βέβαια, γιατί εδώ που τα λέμε εκείνη
έβγαλε την Κύπρο, την υποστήριξε και πήρε την καλύτερη θέση ever με το Fuego. Δεύτερη mm-hmm. θέση, όπου όλοι μας ξέρουμε ότι ήταν πραγματική νικήτρια, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά μέχρι το τέλος λέγαμε τελικά Ελένη θα έπρεπε να το πάρει. Όπου αυτό την έφερε στην επιφάνεια και στην Αμερική, γιατί παρακολουθούν πλέον τον θεσμό της Eurovision και στην Αμερική. Εγώ που ήμουνα, πραγματικά έβλεπα ότι έχει αρχίσει και γίνεται παγκόσμιος θεσμός. Και γι' αυτό κιόλας μπαίνουν και πολλές χώρες. Και άρχισε να αποκτά, ιδιαίτερα στην Ισπανία, άρχισε να αποκτά πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Που ξέρεις ότι η ισπανική μουσική αγορά είναι τεράστια, έτσι. Βέβαια, δηλαδή, πολλά κομμάτια και πολλοί καλλιτέχνες έχουν διεισδύσει στην Ισπανία. Γιατί θα σου πω ότι πριν από χρόνια, που εγώ πήγαινα ερχόμουν λόγω προσωπικών καταστάσεων, ότι στα κλαμπ της Ισπανίας έπαιζε συνέχεια της Δέσποινας Βανδύ το «Γεια». Το «Γεια» στην εκτέλεση αυτή την κλαμπίστικη. Όπου όταν το άκουσα πρώτη φορά εγώ στη Βαρκελόνη σε ένα κλαμπ και μετά και στα Κανάρια νησιά το καλοκαίρι. Σωστό. Που είχα πάει στην Τενερίφη, λέω αν είναι δυνατόν, ακούω καλά, γιατί έψαχνα να δω ποιος το γυμάρει αυτό. Αυτό είναι μια καινούρια τάση. Ξέρεις ποιοι το κάνουν αυτό? Οι γνωστοί DJ. Οι γνωστοί DJ, επειδή πειραματίζονται πλέον, προσπαθούν να βρούνε χώρες, τραγούδια, τραγουδιστές που δεν είναι γνωστοί, που έχουν ένα ιδιαίτερο ανατολίτικο. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά ανατολίτικα τραγούδια τους βάζουν beat και τα φέρνουν στα κλαμπ της Δυτικής Ευρώπης. Ναι, οπότε στην ουσία ψάχνονται Τουρκία, Ελλάδα, ψάχνουν τέτοιους ιδιαίτερους ρυθμούς, γιατί το «Γεια» είναι απίστευτα ωραίο κομμάτι. Εγώ θυμάμαι ακριβώς το ανάμεσα στο κλαμπ. Και το αυθεντικό, αλλά και αυτό που. Γιατί αυτό είναι mix. Είναι κάποιο remix που έχουν κάνει, ειδικά για κλαμπ, με ιδιαίτερο beat, με κάποιο tempo που είναι ανεβασμένο, το οποίο είναι καταπληκτικό. Το έχω ακούσει αυτό. Το έχω ακούσει όχι μόνο Ισπανία και σε άλλες χώρες. Αλλά ήταν καλοκαιρινό, πραγματικά έπαιζε παντού. Για να ολοκληρώσουμε με το κομμάτι αυτό, έχει ξεκινήσει το δίσκο το 2019. Το Gypsy Woman, όπου θα πλαισιώσει την καλοκαιρινή της tour που θα κάνει, όπου θα πει το El Ritmo ψυχοντέλικο. Δεν τα έχω ακούσει καν αυτά τα κομμάτια. Είναι πάρα πολύ φρέσκια η πληροφόρηση και πολύ καινούρια. Το Κόλια, το Μπαρσελόνα. Το Μπαρσελόνα αρχίζει, πάντως μαρκετίστικα ξέρει τι κάνει η κοπέλα, έτσι, ή ξέρει τι της κάνουνε. Πραγματικά, το Μπαρσελόνα και το Μαρία, πρόσεχε, ισπανικά, ισπανόφωνα, με πολύ εύκολους τίτλους κλπ. Και αυτό θα βγει σε ψηφιακά καταστήματα, νομίζω ότι έχει βγει ήδη, μέσα στον Ιούνιο έχει κυκλοφορήσει, αλλά είναι πάρα πολύ φρέσκο, δεν έχουν πολύ ακουστεί. Έχει γυρίσει δικιά της, την πρώτη της, ήξερες ότι έχει συλλογή ενδυμάτων. Είδα στο Instagram τελευταία. Σε συνεργασία με μια ελληνική εταιρεία, την Pizza Chaos, και εγώ πραγματικά δεν το είχα προσέξει, αλλά είναι αποκλειστική συνεργασία και βγάζει δική της συλλογή, όπως έχουν κάνει διάφοροι καλλιτέχνες. Δηλαδή, νομίζω Ρουβάς και λοιπά, που χρησιμοποιούν μια μεγάλη μπράντα, βάζουν την επωνυμία τους, ας πούμε, και το λανσάρουν ήδη. Κάνει πολύ έξυπνες κινήσεις η κοπέλα. Της εύχομαι πραγματικά να συνεχίσει να τις κάνει και στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και μουσική. Η βιομηχανία κλπ. Το αξίζει, γιατί έχει το σύνολο. Τώρα, η μουσική της καριέρα βέβαια εκτινάχθηκε. Έκανε τις solo εμφανίσεις, έτσι, σαν καλλιτέχνης μόνη της, μετά τους Mystic. Έχει κάνει πάρα πολύ καλές συνεργασίες. Έχει βραβευτεί απίστευτα στα MAD Awards, κυρίως για το sex appeal, για τα μουσικά βίντεο κλιπ που έχει κάνει, για όλο αυτό το κομμάτι, όχι τόσο για ερμηνείες, το οποίο είναι λογικό. Έτσι, δεν είναι το κομμάτι της ερμηνείας. Έχει πάρει ήταν κριτή στο So You Think You Can Dance. Είχε μαζί με τον Πετράκη, νομίζω ότι είχαν βγει πρώτοι στο Just the Two of Us, που χορεύαν. Ναι. Όπου είχε κάνει, αν θυμάσαι, εντυπωσιακές εμφανίσεις. Δηλαδή, μας είχε καθυλώσει, ας πούμε, τα βιντεοκλι... Θυμάμαι ότι την ημέρα που χόρευε με τον Πετράκη και λοιπά, μένα με άναυδη στις οθόνες, λέγαμε Παναγία μου. Ναι, γιατί το χορευτικό κομμάτι το έχει και πάρα πολύ το πρώτο. Την έχουν χρησιμοποιήσει στο Your Face Sounds Familiar, όχι στο ελληνικό, στο ισπανικό, όπου πήγε και την έχουν κάνει σε όλα αυτά, την έχουν κάνει μίμηση. Και μάλιστα σε αυτό ήταν καλεσμένη, ήταν επίσημη καλεσμένη, όπου μία διαγωνιζόμενη έπρεπε να την ενσαρκώσει στο Fuego.
Το οποίο το έχω δει και ήταν και πάρα πολύ πετυχημένο, το κάνεις πολύ ωραία, νομίζω. Πρέπει να συσκεφτεί το Your Face Sounds Familiar, νομίζω ότι ναι, θα έπρεπε να πας. Ναι, θα το σκεφτώ. Ναι. Θα ήταν ωραία, ρε εσύ, θα ήταν ωραία. Νομίζω ότι θα, πρώτα απ' όλα, επειδή έχεις και τη φωνή και το τραγουδιστικό, γιατί νομίζω ότι πάντα τους ενδιαφέρει να μην πάει κάποιος εντελώς φάλτσος, δηλαδή έχει νόημα, επειδή σε αυτό είσαι πολύ εντάξει και στο κομμάτι της μίμησης, δηλαδή νομίζω, δεν ξέρω αν σου έχουν και εσύ δεν έχεις δεχτεί ή έχει γίνει κουβέντα, θα έπρεπε οπωσδήποτε να το σκεφτούν πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι θα πέραγαν και αυτοί καλά, και οι τηλεθεατές, αλλά και εσύ. Και τα μηχανάκια της AGB. Και τα μηχανάκια της AGB, με αυτά που θα έλεγες και θα έκανες, αλλά και εσύ. Νομίζω ότι θα το διασκέδαζες, πραγματικά. Είναι ωραίο τέτοιο, ωραίο show. Έχει λοιπόν κάνει πάρα πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες. Βραβεύτηκε το 2011 σαν πρωτοεμφανιζόμενη καλλιτέχνηδα. Έχει κάνει ρεγκετόν τα σεξι βίντεο κλιπ της χρονιάς το 12. Έχει ανακηρυχθεί fashion icon σε βίντεο κλιπ, βέβαια, το «Ποιο έρωτας πεθαίνεις». Έχει βραβευτεί το 2015 με το καλύτερο βίντεο κλιπ, το Party Sleep Repeat, αυτό που φοράει, αυτό είναι πάλι το Tranquilla το οποίο είχε, θα το ακούσουμε. Στο Θεό με πάει, αυτό είχε βραβευτεί ως καλύτερο βίντεο κλιπ το 2016, που το «Στο Θεό με πάει» είναι της Eurovision από το Tel Aviv. Ήταν ο Ισραηλινός, η Ισραηλινή συμμετοχή. «Στο Θεό με πάει». Πολύ ωραίο και το Ισραηλιτικό. Και γενικότερα αυτό το κομμάτι παίζει ακόμα και σήμερα πάρα πολύ τα καλοκαίρια. Το 2017 βραβεύεται καλύτερο dance βίντεο κλιπ με το «Τι κοιτάς». Από τα αγαπημένα μου εμένα, δηλαδή πραγματικά, έχει πολύ ωραίο, και αυτό θα το ακούσουμε στο τέλος. Το «Δεν σου χρωστάω αγάπη», καλύτερη γυναίκα pop καλλιτέχνης, εδώ έρχεται το 2018, ως καλύτερη γυναίκα καλλιτέχνης, και καλλιτεχνικό βραβείο Artistic Award, Marcel Bezençon Awards, το οποίο είναι στο εξωτερικό, ως «Fuego». Έχει κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες με το Σάκη Ρουβά, με το Στέλιο Ρόκο, στο Αθηνών Αρένα, με πάρα πολλούς γνωστούς. Με τον Αντώνη Ρέμο, πάρα πολύ μεγάλη, με Sniper, Afrobee και η Ελένη Φουρέρια, το Send For Me, έχει κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες. Τελευταίες ερμηνείες της είναι, εκτός το «Καραμέλα» που είχε βγάλει, που είναι έτσι ένα πάρα πολύ φρέσκο καλοκαιρινό τραγούδι, είναι το «Τόμα Με». Δηλαδή, και αυτό νομίζω ότι είναι μετά το «Φουέγο» που έκανε το «Τόμα Με», το οποίο είναι γυρισμένο σε διάφορα μέρη και στο μετρό της Αθήνας, το οποίο, εντάξει, νομίζω πιο σεξι πεθαίνεις, δηλαδή πεθαίνεις πραγματικά. Έχει συνεργαστεί με την εταιρεία Triumph, με τα γυναικεία ενδύματα, και έχει κάνει ένα φανταστικό βίντεο κλιπ, και αυτό το έχω συμπεριλάβει, για να δείτε πραγματικά ότι ο ήχος με το χορό, με το performance κλπ, πόσο αρμονικά δεν είναι από αυτή την κοπέλα, ειλικρινά. Λοιπόν, ακούστε τι θα γίνει. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο θέμα με την Ρεντάφη Λιμπουτεράκου που έχουμε ετοιμάσει και που το ζητήσατε. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να αποχαιρετήσουμε με το βίντεο κλιπ για να το ακούσουμε και να το νιώσουμε πραγματικά στις φλέβες μας. Break και επιστρέφω, παρακαλώ. Αν το ελιξίριο της ομορφιάς είναι στη φύση, τότε έχει ένα όνομα. Dizoline. Ολοκληρωμένη σειρά φυσικών ελληνικών καλλυντικών προϊόντων για το πρόσωπο και το σώμα, χωρίς αλλεργιογόνα και προστίκη parabens. Εξειδίκευσή μας, οι χειροποίητες κεραλιφές με 100% φυσική προέλευση, με λισοκέρι και αγριέλαιο. Θα μας βρείτε στο www.dizoline.gr 210-8812-970. Γιατί ξαγρυπνάς, μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ και μύθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ, ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης
κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Καλά, εσύ είσαι πάντοτε γκλαμούρ, βραδινή. Εγώ σήμερα είδες ότι είμαι λίγο πιο αλήτης και πριγκίπισσα. Αλλά και αυτό το ντύσιμο κάπως, Γιάννη μου, μου τη δίνει και μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Δεν είναι πολύ... Μ' αρέσει, είναι πολύ, πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Ωραία, αλλά αυτό με την ρίγα και το, την κόκκινη, κόκκινο sneaker δερμάτινο, είναι εντάξει τελευταία λέξη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Vinyl Art Clothing. Μπράβο. Βέβαια, που και σήμερα είναι στην παρέα μας και κοντά μου είναι πάρα πολλά χρόνια. Και τους ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου, επειδή εσείς το ζητήσατε, για δεύτερη φορά αυτή τη εβδομάδα είναι κοντά μας και όταν το ζητάτε θα είναι και για δεύτερη και για τρίτη. Εδώ είναι πάντοτε, ακούει τις δικές σας απόψεις, γνώμες κτλ. Διότι πριν υποδεχτώ την Αγγελική Κούκουρα που θα μας πει όλα τα ήθη και τα έθιμα του μήνα που διανύουμε, το τι γίνεται, θα ακούσουμε πολύ ωραία πράγματα, ήθελα λίγο να πάμε στο πρώτο μέρος. Και δεν θα κάνουμε σήμερα αφιέρωμα σε κάποιον μεγάλο καλλιτέχνη, όπως έχει συνηθίσει μέσα από το οποίο σημαίνει φως. Αλλά σήμερα, επειδή κατά καιρούς έχουμε μιλήσει για Όσκαρ, συμμετοχή εκεί, πρώτο Όσκαρ εκεί κτλ. Κτλ. Μου ζητήσαν να τα μαζέψουμε όλα αυτά, γιατί είναι ωραίο κάποιοι να τα ακούσουν όλα μαζί, ναι, ναι, για να δουν η Ελλάδα πόσο μπροστά είναι σε Όσκαρ. Ενώ ξανά τα λέμε τμηματικά, κάποιοι τους διαφεύγουν. Και έτσι σήμερα θα κάνουμε ένα summarize για ελληνικά Όσκαρ στην ουσία. Όπου νομίζω το 1929 ήταν το πρώτο. Το 44. Το 44. Η Κατίνα Παξινού. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί στο Ηθοποιό Σημαίνει Φως είμαστε δεύτερη χρονιά αφιερωμάτων. Έχουμε φτάσει γύρω στα 50 με 60 αφιερώματα σε μεγάλους πρωταγωνιστές. Φαντάσου γιατί... πόσοι υπάρχουν, γιατί έχουμε αφήσει και κάποιους. Ναι. Μέσα σε αυτό το διάστημα που κάνουμε αφιέρωμα, γιατί είναι ανθρωποκεντρικό το αφιέρωμά μας, δηλαδή ξεκινάμε από το Ηθοποιό Σημαίνει Φως και αφιερώνουμε την εκπομπή σε έναν μεγάλο πρωταγωνιστή και μερικά πράγματα για τη ζωή και το έργο του. Έχουμε μιλήσει για τα ελληνικά Όσκαρ. Θέλαμε λοιπόν τώρα που είμαστε σε οσκαρική περίοδο και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και είμαστε και μια οσκαρική εκπομπή. Δεν είμαστε μόνο σε οσκαρική περίοδο. Να πω και, να για, λέμε και να πω για το δικό μου ντύσιμο. Καλά, είσαι. Σήμερα είσαι για Όσκαρ. Εσύ ναι, ναι. Να παραλάβει το αγαλματίδιο. Ναι. Και έτσι λοιπόν. Θα θυμηθούμε μέσα σε αυτά τα αφιερώματα να πούμε ποιοι ηθοποιοί, σκηνοθέτες και μεγάλοι συνθέτες έχουν πάρει τα Όσκαρ. Δεν θα αναλωθούμε πάρα πολύ στις υποψηφιότητες γιατί είναι πάρα πολλές. Θα πούμε αντικειμενικά για το αγαλματίδιο. Έτσι λοιπόν, όταν κάναμε τη μεγάλη Κατίνα Παξινού τη ζωή της πέρσι σε αφιέρωμα, είπαμε ότι είναι η πρώτη Ελληνίδα που παίρνει το 1944 το Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου. Αυτό ήταν στην ταινία «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα», βασισμένη στο διήγημα του Hemingway, του Ernest Hemingway, και ήταν η Πιλάρ, η Ισπανίδα αντάρτισσα στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Ήταν λοιπόν σε μια ξένη ταινία, αλλά είναι η πρώτη μη Αμερικανίδα που παίρνει Όσκαρ. Που τολμά, είχαμε πει και στο αφιέρωμα, να κάνει αυτό το ταξίδι, να κάνει αυτή τη συμμετοχή. Είδε, θυμάμαι σαν να έγινε χθες το αφιέρωμα. Και νομίζω ότι η Κατίνα Παξινού είχαμε κάνει πέρσι. Πέρσι. Και ήταν η πρώτη που φτάνει που και βγάζει την Ελλάδα και τον κινηματογράφο παγκοσμίως έξω μέσα από την Κατίνα Παξινού. Ναι. Και για εκείνα τα χρόνια που δεν ήταν το celebrity και το θεατήνε τώρα που κάνουμε και πέντε φιλίες και πάμε και συμμετοχή. Όχι. Πολύ δύσκολο μια γυναίκα να φύγει μόνη της και να πάει και να τολμήσει κάτι τόσο δύσκολο. Θυμάστε την ιστορία που ήταν σαν ταινία η ιστορία. Ότι το... Και το είχαμε πει ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει και μια ταινία καλά, μόνο του. Θα θυμάσαι μου πέρσι τα αφιερώματα. Ναι, παιδιά, το ίδιο αφιερώμα κάνουμε και το θυμάμαι. Αλλά να δείτε. Να πούμε πώς... που μπορούν να μας δουν στο YouTube όμως. Σαφώς. Είναι μαζεμένα όλες αυτές οι εκπομπές. Θέλω να πω και κάτι. Μπράβο που το είπες, Τριαντάφυλλη, ότι στο κανάλι Αλέξανδρος Πετρίδης, εκτός ότι συμμετέχετε γιατί έχετε πάρα πολλά πράγματα να κερδίσετε, όλοι οι διαγωνισμοί ισχύουν γιατί πολλοί φίλοι κερδίζουν μέσα από το κανάλι τις προσφορές που δίνουμε.
Εκτός λοιπόν αυτού, μπορείτε να συμμετέχετε κανονικότατα με ένα απλό πάτημα εντελώς δωρεάν. Εκεί, αν πατήσετε Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου, θα σημαίνει φως, Αλέξανδρος Πετρίδης, βλέπετε όλα τα αφιερώματα της Τριαντάφυλλης, γιατί υπάρχουν αφιερώματα που μπορεί να μην ξέρετε πράγματα για τους στάρ που αγαπάτε και να μάθετε όλη την αλήθεια. Είναι όλα ανεβασμένα και όλα είναι προς διάθεση του κοινού που μας αγαπάει για να τα βλέπει οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Και εμείς αγαπάμε τον κόσμο και όλα αυτά που μας λέει, γιατί αυτά μπορούν να μείνουν. Μένουν μέσα στον χρόνο. Θες να ακούσεις τη ζωή του Θανάση Βέγκου, ας πούμε, ή την ιστορία της Παξινού. Μπορείς να δεις ένα αφιερωματάκι μισή ώρα να πάρεις μια ιδέα. Δεύτερο χρόνο εκπομπή είναι πολύ αξιόλογο αυτό που έκανες. Σαφώς. Δικιά σου ιδέα. Δικιά μου ιδέα ήταν, αλλά δικό σου δημιούργημα είναι. Εντάξει. Για να πάμε. Να πούμε λοιπόν ότι τα ελληνικά Όσκαρ. Πάμε να δούμε ποιοι Έλληνες έχουν πάρει τα Όσκαρ. Ήταν στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, γύρω στη δεκαετία του 60. Παρ' όλα αυτά, το πρώτο Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου το παίρνει η Κατίνα Παξινού για το ρόλο της Πιλάρ, της Ισπανίδας Αντάρτισσας, στην ταινία «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Είναι η πρώτη μη Αμερικανίδα η οποία παίρνει Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό σε εποχές πάρα πολύ πιο κλειστές από την Ακαδημία, την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, για να δώσουν το Όσκαρ. Χρυσή δημιουργή, χρυσές εποχές του ελληνικού κινηματογράφου. Μάνος Χατζηδάκης, Βασίλης Φωτόπουλος, Κώστας Γαβράς, Βαγγέλης Παπαθανασίου. Κάθε όνομα, ένας θρύλος, ένας μύθος, μία ιστορία. Και να δούμε, όπως τους ακούσαμε και στα αφιερώματά μας, το ηθοποιό σημαίνει φως, πώς έγινε η μεγάλη αναμέτρηση για τα Όσκαρ με τις ταινίες καταρχήν του Ζίλντα Σεν. Όταν το ποτέ την Κυριακή το 1960 ήταν υποψήφιο για αρκετά Όσκαρ και ήταν υποψήφια και η Μελίνα Μερκούρη για πρώτο γυναικείο ρόλο και το έχασε από τη Λίζ Τέιλορ. Όπως καταλαβαίνουμε, ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός. Για το ποτέ την Κυριακή λοιπόν το 1960 παίρνει το υποψήφια για Όσκαρ επίσης και η Θεόνη Βαχλιώτη για τα κοστούμια. Παρ' όλα αυτά, η μουσική, το τραγούδι, τα παιδιά του Πειραιά, του Μάνου Χατζηδάκη, κερδίζει το Όσκαρ τραγουδιού. Και με Σουρανή μέχρι και σήμερα ταυτισμένο με τη Μελίνα Μερκούρη, αναμφισβήτητα. Το Χατζηδάκη, τους μεγάλους δημιουργούς που μας κάνανε περήφανους και μας βγάζανε στο εξωτερικό. Ήταν λες και το 1960 ο ελληνικός κινηματογράφος είχε εξωστρέφεια, μπορούσε να κουμπίσει τις διεθνείς και τις αμερικανικές αίθουσες και είναι λες και τώρα ζούμε μια εποχή εξωστρέφειας. Ναι, ελπίζω να μας ξαναπιάσει η εξωστρέφεια βέβαια. Ας δούμε λίγο κινηματογραφική παραγωγή, γιατί προς το παρόν είμαστε περήφανοι για τους Έλληνες που έχουν βγει στο εξωτερικό και από εκεί προοδεύουν. Από ελληνική παραγωγή που να έχει βγει έξω δεν έχουμε δει κάτι τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, όπως είπαμε, η Θεόνη Βαχλιώτη ήταν υποψήφια για Όσκαρ για τα κουστούμια και στο ποτέ την Κυριακή. Το παίρνει τελικά το Όσκαρ σε άλλη ταινία, το 1974, για την ταινία «Ο υπέροχος Γκάτσμπι», που έπαιζε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Και θυμήσου ποιος έκανε remake αυτή την ταινία. Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, που είναι ο υπέροχος Γκάτσμπι στις μέρες μας. Ναι. Φαντάζω, αυτή πόσα χρόνια μετά. Είχε γυριστεί το υπέροχος Γκάτσμπι, νομίζω βγήκε το 2015-16. Η πρώτη ταινία λοιπόν ήταν το 1974. Απίστευτο. Και τα κουστούμια με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Τα κουστούμια τα είχε κάνει η Θεόνη Βαχλιώτη και κέρδισε το Όσκαρ για αυτά. Μιλάμε λοιπόν για ελληνικά Όσκαρ, έτσι όπως τα έχουμε δει μέσα στα αφιερώματά μας, δύο χρόνια τώρα. Απλά τα μαζέψαμε και τα συγκεντρώσαμε γιατί εσείς το ζητήσατε. Και γιατί και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι και είναι από αυτά που θέλουμε να τα βλέπουμε. Να τα βλέπουμε και να τα ξαναβλέπουμε. 1964. Υποψήφιος ο Ζορμπάς του Κακογιάννη. Και βέβαια όλοι ξέρουμε ότι η εμβληματική αυτή ταινία με τη μορφή του Ζορμπά, βασισμένη στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, είναι αυτή που έχει μέχρι τις μέρες μας μείνει και έχει αφήσει τις εντυπώσεις για το πώς είναι η κριτική ψυχή, η κριτική διασκέδαση, το σιρτάκι, το γλέντι, αυτή η αδούλωτη ψυχή του Ζορμπά, που μετά έγινε σε εισαγωγικά η αδούλωτη ψυχή του κριτικού και του Έλληνα που γλεντάει και δεν φοβάται το θάνατο. Όλα αυτά λοιπόν, υποψήφια για 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ το 1964 ο Ζορμπάς του Κακογιάννη και κερδίζει 3 Όσκαρ. 3 ελληνικά Όσκαρ το 1964 με τον Ζορμπά του Κακογιάννη. Όσκαρ καλύτερου γυναικείου, δεύτερου γυναικείου ρόλου, καλύτερης φωτογραφίας και την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ζορμπά για τον Βασίλη Φωτόπουλο. Τα ελληνικά Όσκαρ, έτσι όπως τα έχουμε δει, γιατί έχουμε κάνει τα αφιερώματα στο ηθοποιό σημαίνει φως για τους ηθοποιούς, τα έχουμε συγκεντρωμένα και πολύ χαιρόμαστε.
Είπαμε λοιπόν, Καρίνα Παξινού, 1944, το ποτέ την Κυριακή του Ζήλντασεν, ο Μάνος Χατζηδάκης παίρνει το Όσκαρ για το τραγούδι, τα παιδιά του Πειραιά. Η Θεόνη Βαχλιώτη, που κερδίζει το 1974 Όσκαρ Κουστούμιον για τον υπέροχο Γκάτσμπι με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. 1964, τρία Όσκαρ στο Ζορμπά του Κακογιάννη, που το κερδίζει για την καλλιτεχνική διεύθυνση ο Βασίλης Φωτόπουλος. 1963, ο γνωστός ύποπτος στον Όσκαρ, τα κόκκινα φανάρια του Γεωργιάδη, το χώμα βάφτηκε κόκκινο, υποψηφιότητες. Όσκαρ, υποψηφιότητα για Όσκαρ στην κατηγορία ξενόγλωσσης ταινίας. Μεγάλη διάκριση και γι' αυτό την αναφέρουμε μέσα στις... Ποια ήταν, τα κόκκινα φανάρια. Τα κόκκινα φανάρια ήταν... Ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Μπράβο. 1963. Και 1965 υποψηφιότητα επίσης για ξενόγλωσση ταινία είναι το χώμα βάφτηκε κόκκινο. Να διευκρινίσουμε κάτι. Είπαμε ότι θα αναφέρουμε τα ελληνικά Όσκαρ έτσι όπως έχουν απονεμηθεί. Η υποψηφιότητα ξενόγλωσσης ταινίας έχει να κάνει με αναμέτρηση από τον μη ελληνικό από τον μη αμερικανικό κινηματογράφο με όλες τις υπόλοιπες χώρες που καταθέτουν την ταινία τους. Το ότι δύο ταινίες φτάσανε να είναι υποψήφιες είναι πολύ μεγάλη διάκριση και γι' αυτό τη λέμε. Τώρα. Εννοείται. Μα δεν το συζητάμε. Άλλοι άνθρωποι αυτό ούτε στη φαντασία τους, ούτε να το αγγίξουν. Ναι, γι' αυτό και το αναφέρουμε μέσα στα Όσκαρ, τα ελληνικά. Ακόμα και αυτές τις υποψηφιότητες ξενόγλωσσης ταινίας. 1969, το Ζήτα του Κώστα Γαβρά είναι υποψήφια επίσης για τρία Όσκαρ. Και ο Γαβράς τελικά το παίρνει το Όσκαρ αργότερα για διασκευασμένο σενάριο, ως διασκευαστή σενάριου στον Αγνοούμενο. Δεν το παίρνει για το Ζήτα. Και στην παράδοση των τραγουδιών που μείνανε στο χρόνο, που ξεκίνησε ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως είπαμε, με το Όσκαρ για τα παιδιά του Πειραιά, το παίρνει το 1982, πιο κοντά σε εμάς, η εμβληματική μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου για τους δρόμους της φωτιάς. Πες μου, με τις πρώτες τρεις νότες, ελπίζω να το ακούσουμε μετά στο βιντεάκι, αυτό το... μόνο οι τρεις πρώτες νότες σε βάζουν κατευθείαν στην εισαγωγή της ταινίας και είναι η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Οι δρόμοι της φωτιάς. Αν το βρούμε και μας επιτρέψει το YouTube να το δείξουμε, θα χαρούμε πάρα πολύ να φανεί αυτό. Έχει υποψηφιότητα και για τον Blade Runner ο Βαγγέλης Παπαθανασίου για τη μουσική του. Μπράβο. Αργότερα. Blade Runner, αυτό μετά έγινε... Η ταινία που έγινε remake, α, μπράβο. Θα ξέρεις. Παιδιά, ένα λεπτό, είσαι... γιατί έχω δει τόσες ταινίες. Το πρώτο Blade Runner, που είναι... αν θυμάμαι, το έτος ήταν γύρω στη δεκαετία, τέλη δεκαετίας 80. Mm-hmm. Και ήταν η εμβληματική ταινία επιστημονικής σε εισαγωγικά φαντασίας, γιατί είναι ο έρωτας ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και σε ένα ρομποτοειδέ σε εισαγωγικά, που δεν είναι σίγουρα άνθρωπος, και έγινε και το remake φέτος. Τι λες... τότε τελειώνουμε δηλαδή μετά ως κάτω το 82. Δυστυχώς μετά δεν μας βγήκε. Έχουμε υποψηφιότητες ελληνόφωνων, συγγνώμη, ελληνικής καταγωγής σκηνοθετών, όπως ο Αλεξάντερ Πέιν, ακόμα και η Νία Βαρντάλος είχε πάει την ταινία της. Αλλά θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε για τα Όσκαρ που είναι καθαρά από ελληνικές παραγωγές. Παραγωγές που γίναν στην Ελλάδα ή από Έλληνες σκηνοθέτες. Έχουμε επίσης ελληνοαμερικάνικες καταγωγής, όπως ο Τζον Κασαβέτης, ο Ελία Καζάν, που ήταν υποψήφιοι για Όσκαρ. Αλλά αυτοί ήταν ελληνικής καταγωγής και ζούσανε και δρούσανε στην Αμερική και εργαζόντουσαν. Σωστό. Μπορούμε να τα αναφέρουμε, απλά πρέπει να κάνουμε ένα πλήρες αφιέρωμα. Εμείς θέλαμε να δείξουμε αυτό που μας ζητήσατε, να συλλέξουμε και να μαζέψουμε τις μεγάλες ελληνικές υποψηφιότητες και τα Όσκαρ που ήρθαν. Αλλά όταν λέμε ελληνικά, δεν αδικούμε αυτούς που είναι ελληνικής καταγωγής. Πολύ χαιρόμαστε για όλο αυτό που έχει κάνει ο Λάνθιμος, αλλά θέλαμε σήμερα να πούμε για τα Όσκαρ που ήταν από ταινίες που γυρίστηκαν στην Ελλάδα. Σωστά. Ή Έλληνες ηθοποιούς όπως η Παξινού. Δεν το εντάξει, ήταν Ελληνίδα ηθοποιός, πήρε το Όσκαρ Β' γυναικείου. Δεν νομίζω να έχει επαναληφθεί. Όχι. Και ευχόμαστε να γίνει γρήγορα. Ναι, να επαναληφθεί. Εκτός και αν περιμένετε την ταινία μου, τη βιογραφία μου που θα γίνει ταινία,
Θα παίξει και η Τριαντάφυλλη μέσα και έτσι αυτό νομίζω ότι θα είναι για Όσκαρ. Αγάπη. Λοιπόν, Τριαντάφυλλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αγαπώ πολύ. Σε αποδεσμεύω και όταν οι τηλεθεατές μας το ζητάνε, ξέρω ότι δεν χαλάς χατήρι και δεύτερο και τρίτο και πέμπτο αφιέρωμα γιατί δεν γίνονται. Θα τα λέμε και θα τα κάνουμε κατευθείαν να μην τα βλέπουμε κι αλλού. Ναι, εννοείται και γρήγορα και πάτιο. Αν ψάχνεις εγγύηση στα πλακάκια και είδη υγιεινής, τότε επιλέγεις Cotronakis Group. Επώνυμα πλακάκια για όλους τους χώρους και τις διαστάσεις είναι μόνο λίγες από τις επιλογές σας. Δημιούργησε το δικό σου μπάνιο όπως το έχεις ονειρευτεί με την υπογραφή Cotronakis Group. Το εξειδικευμένο προσωπικό και οι ασυναγώνιστες τιμές μας κάνουν να ξεχωρίζουμε. Θα μας βρείτε Λεωφόρο Φιλής 18 Καματερό και Λεωφόρο Ποσειδώνος 16 στο Παλαιό Φάλιρο και στα τηλέφωνα 210-2323-276. Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο. Ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Η σύγχρονη ελληνική βιομηχανία παραγωγής πορτών ασφαλείας, Μπαλωμένος Doors, παρουσιάζει τη νέα πανίσχυρη κλειδαριά Maxi Lock. Κύλινδρος υπερασφαλείας. Σύστημα μπλοκαρίσματος σε προσπάθεια διάρρηξης. Αθόρυβη λειτουργία. Maxi Lock. Κορυφαία ασφάλεια. Μπαλωμένος Doors. Θωρακίζει το χώρο σας. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Μην μου πεις updated λοιπόν, τελευταία μέρα σε αυτή τη εκπομπή. Γιώργος Γκόλιας εδώ στην παρέα μας παραμένει. Αλλά και είπαμε και υποσχεθήκαμε ότι θα κλείσουμε με πολύ Ελένη Φουρέρα που ήταν στο πρώτο μας κομμάτι το αφιέρωμα που της κάναμε. Με μουσική, με ήχο, με εικόνα. Θα ξεσηκωθούμε και θα φύγουμε με πολύ όμορφα. Πριν όμως ξεσηκωθούμε, δεν πρέπει να ξεσηκώσουμε και εσάς και ένα σούπερ τυχερός να πάει μέχρι την Άξο. Δεν πρέπει να υπάρξει και σήμερα ένας νικητής που θα πάρει ακόμα ένα πρόσωπο αγαπημένο, αγαπημένη, όποιον θέλει εκείνος και θα ταξιδέψει εντελώς δωρεάν για 5 ημέρες, 4 νύχτες με το πρωινό στο μοναδικό αυτό στολίδι της Νάξου, το Νάξος Palace Hotel. Αυτό ακριβώς που βλέπετε. 4 αστέρων εννοείται, γιατί σε χαμηλότερο εμείς δεν θα σας στέλναμε και ποτέ. Και να περάσετε καταπληκτικά. Και επειδή με ξαναρωτάτε και πρέπει να απαντάω και να απαντάω σε όλους σας ότι ο διαγωνισμός θα ισχύει μέχρι το τέλος του Οκτώβρη για να μπορέσετε να εξαργυρώσετε αν είστε ένας από τους σούπερ νικητές ή τους τυχερούς. Νάξος Palace λοιπόν Hotel και για όσους μπορεί να θέλετε. Γιατί σας βολεύει να είστε λίγο πιο κοντά στην πόλη, το επόμενο στολίδι της οικογένειας Έργη, τον Axos Holiday Ski και τον Axian και εκείνο ακριβώς στο Boutique Hotel στο κέντρο του λιμανιού και εκεί μπορείτε να διαμείνετε. Από εμάς πάντως έχετε 5 ημέρες, 4 νύχτες εντελώς δωρεάν με το πρωινό για να πάτε και να περάσετε καταπληκτικά. Σε ένα όμως καταπληκτικό ξενοδοχείο με ένα καταπληκτικό μέρος που λέγεται Naxos, αυτό το νησί των Κυκλάδων, πρέπει να δώσεις και πολύ μεγάλη σημασία, Γιώργο μου, όπως ξέρεις, στον τρόπο με τον οποίο θα πας στο νησί στις διακοπές γενικότερα και που θα γυρίσεις. Και σε αυτό το κομμάτι η νούμερο 1, όπως ακριβώς το λέω, εταιρεία που μας ταξιδεύει με ασφάλεια, που μας ταξιδεύει με τα πιο σύγχρονα πλοία πραγματικότητα, αυτό που λέω, με 6 πλοία στο στόλο, ένα από την Κρήτη, δύο από το... με 5 πλοία στο όλο, ένα από την Κρήτη, 2 από τη Ραφίνα και 2 από τον Πειραιά. Ίσως μου διαφεύγει και ένα πλοίο, παιδιά, τώρα δεν ξέρω, κόλλησα. Είναι η Golden Star Ferries που θα μας ταξιδέψει σε Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ήλιο, Σαντορίνη. Θα μας πάει και σε κάποια άλλα μέρη όπως τη Μήλο για Δυτικές Κυκλάδες και όχι μόνο. Θα μας πάει Κουφονίσια με δρομολόγια καθημερινά για την Κρήτη. Οπότε στην ουσία μας ενώνει όλη την Ελλάδα ακτοπλοϊκά. Η εταιρεία αυτή λοιπόν θα
θα δώσει και τα ακτοπλοϊκά πρώτη θέση για το νικητήριο δίδυμο που θα πάει στην Άξο και για το αυτοκίνητο ή τη μηχανή. Όλα αυτά από την εκπομπή μου πεις εντελώς δωρεάν. Καλή επιτυχία, καλό καλοκαίρι, καλές δωρεάν, ακριβές και χλιδάτες διακοπές. Γιώργο, φεύγουμε με Ελένη Φουρέιρα, επιστρέφω αύριο με μη μου πεις, φιλιά πολλά και στο Θεό με πάει όταν μ' ακουμπάει.